παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω. Τώρα, πάρτο και φύγε. Διαζύγιο με ακόμη πιο express διαδικασία έρχεται στην οθόνη του υπολογιστή σας. 8 κλικ θα χωρίζουν πλέον τα ζευγάρια που αποφασίζουν να λύσουν τα δεσμά του γάμου τους, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και δικαστικές διαμάχες, επιλέγοντας το άειλο συνενετικό διαζύγιο. Η πρόθεση και των συναδέλφων είναι να καταλήγουμε σε συνενέσεις. Ωστόσο, αυτό δεν καθίσταται πάντοτε κατορθωτό και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα άλλο ρόλο, που επίσης είναι η προσπάθεια να υπάρξει μια εξισορρόπηση και πάντα με γνώμονα το συμφέρον των ενηλίκων παιδιών, εφόσον υπάρχουν, και των συζύγων, που δεν είναι δυνατόν να καθίστανται από τη μια στιγμή στην άλλη εχθροί με μίσος και πράγματα που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε στην πράξη. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το οικογενειακό δίκαιο άνοιξε το δρόμο και έτσι από τα μέσα Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πιλωτική εφαρμογή μέσω της πύλης gov.gr. Η απόφαση νομίζω είναι η ίδια. Έχει δεν έχει δικηγόρους, έχει δεν έχει να είναι από το σπίτι ή όχι. Δεν πρέπει, ας πούμε, να παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Πρέπει πρώτα να ζυγίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι τους και ο συμβολεογράφος που θα διαλέξουν 10 ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, με ένα απλό κλικ θα υπογράφουν και το τέλος του γάμου. Να αποφευθεί και η άσκοπη ταλαιπωρία των διαδίκων, η ταχεία διεκπαιρέωση των υποθέσεων και η ταχεία καθάριση, ώστε να αποφευθούν, αν θέλετε, και κοινωνικές τριβές και οικογενειακές μεταξύ των εκάστοτε εμπλεκομένων μερών. Για διαδικασία που έπρεπε να είχε δρομολογηθεί εδώ και χρόνια, κάνουν λόγο τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, που βλέπουν με θετική ματιά την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών και σε άλλους τομείς, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια και να διευκολυνθούν οι πολίτες. Θεωρώ ότι βοηθάει αυτό το πράγμα. Για την έκθεση του διαζυγίου λείπουν οι τυπικές διαδικασίες. Να τελειώνουμε. Η πράξη αποτελεί τη γηδία γήθο πάνω στην οποία δοκιμάζεται, ας το πούμε, το κάθε νομοθέτημα. Αν ο δικαστικός κόσμος το ακολουθήσει, και τα μέρη βεβαίως, θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια αυτής της νοοτροπίας. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα κεκτημένο πάρα πολύ σοβαρό. Ανταλλάσσοντας μία σειρά από email, οι σύζυγοι θα μπορούν να δώσουν την τελική τους συνένεση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όσο για το ερώτημα αν η νέα απλοποίηση των διαδικασιών θα φέρει και νέα έκρηξη των διαζυγίων, οι γνώμες των έμπειρων νομικών δίστανται. Πολύ πιο εύκολα και ένας απλός καυγάς. Ό,τι ήταν να συμβεί έχει συμβεί ήδη. Δεν νομίζω ότι αυτό θα επιφέρει μια επιπλέον αύξηση των διαζυγίων.